Καλημέρα κύριε Λιγερέ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα με τη βοήθειά σας λίγο να κατανοήσουμε, και θα ξεκινήσω γρήγορα για να μην χάνουμε και χρόνο, γιατί να σας προειδάσω και εσάς, με το που ανακοινώσαμε ότι θα είστε κοντά μας σήμερα, θα πρέπει να πω ότι γνωστοί σας, φίλοι, αλλά και προβληματισμένοι συμπολίτες θα καταχραστούν λίγο το χρόνο σας. Οπότε να προλάβω εγώ λίγο έτσι να δώσουμε την ταυτότητα. Την ταυτότητα των νέων δεδομένων. Να σας ρωτήσω λοιπόν, τι καθιστά καταπληκτική εξέλιξη αυτό που εντοπίστηκε, το κοίτασμα δηλαδή που εντοπίστηκε στο Γλάφκος, στο οικόπεδο Γλάφκος, εκεί στην Κύπρο, στην ΑΟΣ? Στο κοίτασμα Γλάφκος, στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Πρώτα απ' όλα είναι παγκόσμιο ρεκόρ για την τελευταία διετία. Είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα της Κυπριακής ΑΟΣ, αλλά νομίζω ότι με αυτά τα δεδομένα είναι ήδη σημαντικό να καταλάβουμε τι έγινε. Αλλά λίγο πιο τεχνικά μπορούμε να πούμε ότι το κοίτασμα βρίσκεται 4.200 μέτρα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, σε ένα βάθος που είναι στα 2 χιλιόμετρα περίπου, και έχουμε βρει, με την βέβαια τη βοήθεια της ExxonMobil, μία στήλη φυσικού αερίου που έχει μήκος 133 μέτρα. Άρα για να έχουμε μία σύγκριση, το ανάλογο μήκος για την Αφροδίτη ήταν 70 μέτρα. Άρα επειδή αυτά τα πράγματα λειτουργούν με τον όγκο, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα κοίτασμα το οποίο είναι από 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Άρα είναι μια μεγάλη ανακάλυψη για την Κύπρο, πολύ μεγαλύτερη από αυτό που είχε γίνει το 2011 με το κοίτασμα Αφροδίτη και το 2018 με το κοίτασμα Καλυψό. Το άλλο καλό για μας γενικότερα, με όσους ασχολούνται και με τον λυλισμό αλλά και με αυτά τα τεχνικά δεδομένα, είναι ότι βεβαιώνεται ότι υπάρχει το μοντέλο του καρστικού ασβεστόλιθου. Είναι ένα μοντέλο που είναι σημαντικό για τις εξελίξεις, γιατί είναι με μεγαλύτερο πορόδες, και κατά συνέπεια στον ίδιο όγκο έχουμε περισσότερο φυσικό αέριο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και άλλες προοπτικές και να βρούμε και άλλα κοιτάσματα. Οι Αμερικανοί με την ExxonMobil και βέβαια με την βοήθεια των Βρετανών, εφόσον το IceMax ήταν βρετανικό γεωτρύπανο, θα συνεχίσουν την έρευνά τους στο θαλάσσιο οικόπεδο 10, γιατί έχουν και άλλα κοιτάσματα στόχους, και το ίδιο θα κάνουν και οι Γάλλοι με την Total, μαζί με την Eni των Ιταλών, στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 αλλά και στο θαλάσσιο οικόπεδο 3. Το θαλάσσιο οικόπεδο 6 έχει ήδη το κοίτασμα Καλυψό. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η ενεργειακή σκακέρα της Κύπρου είναι πιο ισχυρή, έχει τώρα δημιουργήσει ένα συμμαχικό πλαίσιο που είναι πιο ανθεκτικό, και να ξέρετε επίσης ότι αυτό το συμμαχικό πλαίσιο λειτουργεί και μεταξύ των εταιριών, γιατί οι εταιρείες... Τώρα εννοείται, αυτή η διεθνής ενεργειακή κολοσσή, τώρα εδώ αυτές οι σχέσεις μετεξελίσσονται, επιτρέψτε μου λίγο να χαριτολογήσω, σε σχέσεις λατρείας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Απλώς αλλάζουν ισορροπίες. Δεν είμαστε αθώοι, δεν είναι επειδή ξαφνικά μας αγάπησαν. Και νομίζω ότι έχετε και στρατηγό δίπλα σας, άρα ξέρετε τι είναι δικαιοσύνη και τι δεν είναι αθεότητα. Ακριβώς. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό ούτως ή άλλως θέλαμε με αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή η αρχική ιδέα του Τάσου Παπαδόπουλου για να θεσπίσει την ΑΟΣ, στη συνέχεια να λειτουργήσουν αυτές οι οριοθετήσεις για να έχουμε θαλάσσια οικόπεδα και στη συνέχεια πετρελαϊκές εταιρείες, δεν ήταν βέβαια να έχει ανθρώπους που ξαφνικά τον αγαπούν, αλλά να έχουμε συμμάχους οι οποίοι έχουν κοινά συμφέροντα, γιατί είναι το μόνο που λειτουργεί στις διεθνείς σχέσεις. Γεωοικονομία. Κύριε Λιγερέ, έχω ένα ερώτημα εδώ μπροστά μου σε σχέση με αυτό που συζητάμε. Δεν έχω υπόψη μου όμως το περιεχόμενο, θα σας το μεταφέρω, μήπως κάτι έχει υποπέσει στη δική σας αντίληψη. Είναι από τον Λάμπη τον Καϊτεζίδη. Μπορείτε να απαντήσετε για τις ψεύτικες, λέει, ειδήσεις που κυκλοφορούν στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις για την εξόρυξη μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου? Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί μια ηχηρή πλειοψηφία στη Βουλή για την εξόρυξη κοιτασμάτων στην ελληνική ΑΟΣ? Τι απαντάτε στις αθώες σκέψεις που καλύπτεται το κενό μετά την εξόρυξη στο υπέδαφος? Πάντα ακροατή σας.
Τώρα, λοιπόν, πρώτα δεν ξέρω αν κυκλοφόρησαν ψεύτικες ειδήσεις, δεν έχει υποπέσει στη δική μου αντίληψη κάτι τέτοιο. Είναι απλώς κάνει αναφορά ότι οι μερικές εφημερίδες που ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ το 2004... Υποβαθμίζουν το γεγονός. Όχι, ήθελαν απλώς να μειώσουν την αξία του γεγονότος και ήθελαν να πούν ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία και πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Αυτά είναι αναμενόμενα, δεν τα θεωρώ ότι είναι ψεύτικα, είναι απλώς η συνέχεια της ιδεολογίας τους. Μάλιστα. Η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει τόσο εύκολα, παρόλο που υπάρχουν επιτυχίες στην Κύπρο. Ξέρετε, είναι αυτή η μιζέρια που διακατέχει τους Έλληνες όταν ασχολούνται μόνο με τον ελλαδισμό και τον κυπριασμό, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά δεν κοιτάζουν τον ελληνισμό και δεν καταλαβαίνουν ότι όταν έχουμε μια τέτοια επιτυχία παίζοντας με έναν παίχτη όπως είναι η Exxon Mobil και έχοντας υπογράψει ένα συμβόλαιο όχι με την ελληνοκυπριακή κοινότητα αλλά με το κράτος της Κύπρου ως ενιαία οντότητα, ακόμα και αν υπάρχει άρση ευρωπαϊκού κεκτημένου στα κατεχόμενα, είναι τεράστια σημασία, γιατί αν ήθελαν να έχουν μια ουδέτερη στάση θα υπέγραφαν μαζί με τους Τούρκους. Άρα αυτό δεν πρόκειται να γίνει όσο και να χτυπιέται η Τουρκία και γι' αυτό λέμε ότι είναι μια αντικειμενική ανακάλυψη η οποία αποτελεί πραγματικά ένα κατεπληκτικό αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως, για να είμαστε ξεκάθαροι, αν αυτό το κοίτασμα το είχαμε βρει σε μια άλλη περιοχή του κόσμου, όλοι αυτοί οι ραγιάδες που προσπαθούν να το μειώσουν θα έλεγαν ότι είναι εκπληκτικό αποτέλεσμα. Γιατί όταν μιλάμε για έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, όποιος και να θέλει να το μειώσει είναι απλώς ότι είτε δεν είναι ειδικός ή ούτως ή άλλως θα το μείωνε ό,τι και να γινόταν. Άρα δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Συνεχίζω στην ερώτηση του ακροατή. Όταν μιλάμε για τα θέματα τα ανάλογα στην Ελλάδα, πρέπει να σκεφτούμε ότι όπως γίνεται και στην Κύπρο, στην πραγματικότητα είναι πάντοτε θέμα πολιτικής βούλησης. Δηλαδή οι επιστήμονες, οι τεχνικοί, οι τεχνοκράτες βοηθούν τους πολιτικούς να πάρουν μια απόφαση. Δηλαδή ένα παράδειγμα, οι πολιτικοί στην Κύπρο δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να γίνει σταθμός τερματικός για την υγροποίηση του φυσικού αερίου, παρόλο που τώρα έχουν τα δεδομένα και βέβαια τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, ο κύριος Λακοτρύπης, ο αρμόδιος υπουργός, είπε τώρα ότι θα το παλέψουμε. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς τους πολιτικούς. Και άμα θέλουμε να έχουμε μια απόδειξη, μπορούμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, όπου έχουμε μια κυβέρνηση που δεν εξετάζει θετικά αυτά τα δεδομένα, παρόλο που ένας υπουργός ενέργειας κατάφερε να ξεπεράσει μερικές δυσκολίες, αλλά όχι εντελώς όλες. Έκανε δηλώσεις χθες ο κύριος Λιγερέ. Συγγνώμη, κύριε Λιγερέ. Ναι. Έγιναν χθες δηλώσεις από τον κύριο Σταθάκη. Έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα. Η εκτίμησή του είναι ότι μέχρι και το καλοκαίρι τα πράγματα θα έχουν προχωρήσει. Τώρα το μεταφέρω, το είχαμε και στο δελτίο ειδήσεων σήμερα. Εκφράζει ενστάσεις ο Γιάννης Σουμανιάτης, ο οποίος, ο άνθρωπος αυτός έτσι ήταν ένας από τους πρωτοπόρους εδώ, νομίζω μπορούμε να του το αναγνωρίσουμε. Σωστά. Αλλά αυτή είναι η δήλωση του αρμόδιου υπουργού μόλις χτες. Ναι, κοιτάξτε όμως, να ξέρετε ότι αν έχουμε τέτοιες ανακοινώσεις έχουν καθαρά σχέση με τις εκλογές και όχι με τις εξελίξεις. Α, μάλιστα, και το πρόβλημα. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος υπουργός έχει ήδη βάλει τη μονογραφή του και για τα θαλάσσια οικόπεδα που είναι νότια της Κρήτης και νότια Πελοποννήσου, αλλά βέβαια και στο Ιόνιο. Άρα από την πλευρά του το θέμα έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει να περάσουμε από το ελεγκτικό συνέδριο και στη συνέχεια από την κύρωση στη Βουλή. Όμως από ποια Βουλή? Ναι. Γιατί όταν βλέπουμε πώς λειτουργούν προς το παρόν τα δεδομένα της Βουλής και ξέρουμε ότι λειτουργούν με τους 145 συν 6 ανάλογα με το τι γίνεται, τα ξέρετε αυτά πολύ καλά, στην πραγματικότητα όλοι περιμένουν μια νέα φάση και ουσιαστικά μια νέα Βουλή. Άρα μπορεί όντως το καλοκαίρι να έχουμε εξελίξεις και να επιβεβαιωθεί ο υπουργός, αλλά μάλλον θα οφείλεται στο γεγονός ότι θα έχουμε αλλάξει κυβέρνηση. Α, μάλιστα, εκεί το πάτε.
Λέτε ότι σε αυτή τη Βουλή δύσκολα θα μπορέσει να περάσει κάτι τέτοιο. Μα γιατί όμως? Νομίζω ότι πλέον έχει γίνει κατανοητό από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων αυτό που μέχρι πρώτην ως αμφισβητούσαν και από το βήμα της Ελληνικής Βουλής τότε, θυμίζω, υπουργοί. Αλλά πλέον, ναι, πλέον σωστά, δεν έχει πισωγύρισμα αυτή η ιστορία. Ότι δεν έχει πισωγύρισμα είναι σωστό. Αλλά η καθυστέρηση δεν είναι πισωγύρισμα. Πολιτική... αδυναμία ή σκοπιμότητα, λέει εδώ. Έτσι, ενώ σκοπιμότητα υπάρχει ούτως ή άλλως, γιατί ξέρετε από την αρχή, από το 2014, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε τον πρώτο γύρο αδειοδότησης που άνοιξε το Νοέμβριο του 2014 και είχαμε τα 20 θαλάσσια οικόπεδα, η τωρινή κυβέρνηση είχε πει ότι θα σταματήσει τον διαγωνισμό. Μετά αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να το σταματήσει γιατί είναι ευρωπαϊκός διαγωνισμός και αναγκάστηκε να τον συνεχίσει. Αλλά με όλα αυτά που είχε δηλώσει, από τα 20 θαλάσσια οικόπεδα είχαμε υποψηφιότητες μόνο σε 3. Άρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, όταν βγαίνει ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης, είναι υπάρχει αίτημα από τις εταιρείες ως κοινοπραξία, δηλαδή συγκεκριμένα από την Exxon Mobil, την Total και τα Ελληνικά Πετρέλαια για τα 2 θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκονται κοντά στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, και τώρα έχουμε την Ρεψόλ και τα Ελληνικά Πετρέλαια στο Ιόνιο. Άρα είναι αίτημα των εταιριών και θυμάμαι, δεν θυμάμαι το είχαμε συζητήσει αυτό. Θυμάμαι το είχαμε συζητήσει μαζί αυτό τότε. Ωραία, το είχατε χαιρετήσει, το είχατε χαιρετήσει, είχατε χαιρετήσει τότε την εξέλιξη αυτή. Από τότε μέχρι σήμερα όμως φτάσαμε στο επίπεδο της μονογραφής, αλλά μετά δεν συνεχίστηκε, γιατί κανονικά το ελεγκτικό συνέδριο είναι καθαρά τυπικό. Άρα το θέμα μετά είναι η κύρωση από τη Βουλή. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπετε όλα αυτά τα θέματα. Πολιτική σταθερότητα λέτε ότι χρειάζεται. Έτσι το εκλαμβάνω αυτό που μας λέτε, κύριε Λιγερή. Το θέλουμε αυτό το πράγμα και σε διεθνές επίπεδες. Ξέρετε κάτι, ακόμα και να περάσει από αυτή τη συγκεκριμένη Βουλή, ποιος θα πιστέψει ότι είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική του ελληνικού λαού? Γιατί το λέτε? Άρα νομίζω ότι και ο διεθνής παράγοντας προτιμάει μια Βουλή η οποία να είναι καινούργια και να αντιπροσωπεύει τον λαό και να υπάρχει μια αληθινή κυβέρνηση πλειοψηφίας, γιατί από τότε που έχει φύγει η κυβέρνηση έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν μιλάμε για υπογραφές σε διεθνές επίπεδο, πάντοτε και οι άλλοι παράγοντες, ακόμα και οι πετρελαϊκές εταιρείες, προτιμούν μια κυβέρνηση η οποία να είναι ισχυρή και αντιπροσωπευτική. Άρα μπορεί η καθυστέρηση να οφείλεται και στην αναμονή του διεθνούς παράγοντα, έτσι? Όχι, απλώς η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι επειδή δεν υπάρχει πια κυβέρνηση πλειοψηφίας, δεν μπορούν να παρθούν γρήγορες αποφάσεις, και ούτως ή άλλως επειδή υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας που είναι γενικότερα εναντίον των εξορίξεων των υδρογονανθράκων, εναντίον οποιασδήποτε διαδικασία τέτοιου τύπου, γιατί θεωρείται καπιταλιστική. Βλέπουμε την τεράστια διαφορά που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδος. Και το πιο, αν θέλετε, αστείο της υπόθεσης είναι ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο του ελληνισμού στις δύο χώρες και είναι οι ίδιες εταιρείες που είναι στις δύο ΑΟΣ. Δηλαδή η Exxon Mobil και η Total είναι και οι δύο και στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην Ελληνική ΑΟΣ. Άρα μπορούν και αυτές να συγκρίνουν με ποια ταχύτητα πηγαίνουν οι κυβερνήσεις σε αυτές τις δύο χώρες. Και το άλλο που πρέπει να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές είναι ότι αυτά τα κοιτάγματα βρίσκονται στην πορεία του αγωγού EastMed. Άρα ούτως ή άλλως είναι προς όφελος και των εταιριών να είναι κοντά στο πέρασμα του αγωγού, γιατί θυμάστε ότι το είχαμε συζητήσει αυτό, είναι σαν να δημιουργείται ένας νέος αυτοκινητόδρομος και όλοι μετά θέλουν να έχουν καταστήματα τα οποία να βρίσκονται σχετικά κοντά. Άρα όσοι δεν κάνουν αυτές τις κινήσεις και μείνουν στην παλιά οδό, νομίζω το ξέρουμε και το καλό παράδειγμα με την Εγνατία, απλώς θα σβήσουν. Άρα όταν έχουμε τις ίδιες εταιρείες που είναι υποψήφιες σε δύο ΑΟΣ του ελληνισμού, οι οποίες έχουν κοινή επαφή και βρίσκονται σε αυτήν την πορεία, καταλαβαίνουμε ότι βλέπουν και αυτές οι εταιρείες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα καθαρά πολιτικό
Και όχι βέβαια τεχνικό ή επιστημονικό. Πολιτικό λοιπόν, αν το ζήτημα της καθυστέρησης, αυτή είναι η εκτίμηση. Οικονομικά μπορούμε να το προσδιορίσουμε στη φάση που είμαστε τώρα, στην Κύπρο νομίζω πολύ πιο εύκολα. Αλλά μπορεί να γίνει. Θα σας το πω, να θα συναχωρηθείτε μετά, αλλά δεν πειράζει. Στεναχωρήστε με, δεν πειράζει. Πρώτα απ' όλα, η Κύπρος έχει φτάσει ήδη, τώρα θα μιλήσουμε για 40 δισεκατομμύρια και όσο αφορά την ενεργειακή κατανάλωση, τώρα μπορεί να καλύψει 200 χρόνια ενεργειακής κυπριακής κατανάλωσης με αυτά που έχει. Άρα φανταστείτε ότι τώρα είμαστε απλώς στην έναρξη και έχουμε προοπτικές για μεγαλύτερα κοιτάσματα λόγω και του μοντέλου που έχουμε βρει τώρα, γιατί παλαιότερα είχαμε μόνο τους ψαμίτες, τώρα έχουμε και τον καυστικό ασβεστόλιθο. Για νότιες χρήσεις ακόμα και με τα συμβατικά δεδομένα και τα συντηρητικά θεωρούμε ότι ήδη θα είμαστε στα 450 χρόνια ενεργειακής Ελλάδος. Άρα αν βάλουμε αυτά τα πράγματα μαζί και κοιτάξουμε και τις προοπτικές που έχουμε για να βρούμε κοιτάσματα του τύπου ΖΟΡ αλλά σε αυτή την ποσότητα, τότε εμείς θα είμαστε ένα ποσοστό της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης. Άρα τα δεδομένα είναι τεράστια και γι' αυτό το λόγο πολύ απλά, γιατί δεν είναι επειδή πιστεύουν εμάς που έρχονται οι πετρελαϊκές εταιρείες, είναι επειδή το πιστεύουν και οι ίδιες και κάνουν τέτοιες επενδύσεις, διότι πολύ απλά, άμα κοιτάξετε τα έξοδά τους, τα καθημερινά, το τζίρο τους και πώς λειτουργούν, δεν μπορούν να πάνε παρά μόνο σε μεγάλα κοιτάσματα. Άρα το γεγονός ότι από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο έχουμε ήδη τρεις που βρίσκονται στην περιοχή της Κύπρου, η οποία πριν μερικά χρόνια δεν ξέραν καλά που είναι η Κύπρος και την πέρδευαν με την Κρήτη, δεν ήξεραν ότι έχει καλά το θέμα της ΑΟΣ και αν μπορεί να κάνουν κάτι ενώ υπάρχουν κατεχόμενα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Ναι. Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό. Η Κύπρος θα παίρνει 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 25 χρόνια και μιλάμε για το πιο μικρό κοίτασμα από τα τρία. Απλώς γιατί μιλάω για θέμα πολιτικών αποφάσεων. Καταπληκτική εξέλιξη όντως σε όλα τα επίπεδα, κύριε Λιγερέ. Ναι, σε όλα τα επίπεδα, από το οικονομικό. Επειδή τα συζητάμε μαζί χρόνια, και για να μην λέτε ότι λέω τα ίδια με τον ίδιο τρόπο όπως κάνει ο Σοκράτης και δεν υπάρχουν νέα δεδομένα, τώρα έχετε νέα δεδομένα και δεν είναι ανάγκη να πιστέψετε τον φίλο σας στον στρατηγικό σύμβουλο, αρκεί να κοιτάξετε τις ειδήσεις. Το θέμα είναι ότι εμείς τα συζητάμε από πριν και μετά έρχονται. Μερικές φορές βέβαια μερικοί ξεχνάνε ότι τα έχουμε πει ήδη πριν, αλλά δεν πειράζει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι έρχονται. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχουμε όλο και περισσότερες εταιρείες που ενδιαφέρονται για τις δύο ΑΟΣ του ελληνισμού, μπαίνουν σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι ξεκάθαρο, δημιουργούν ένα συμμαχικό πλαίσιο και το άλλο που είναι αστείο βέβαια είναι ότι αυτές οι εταιρείες ανήκουν σε χώρες που είναι και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γαλλία, Αμερική. Για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Ναι, και η Ισπανία είναι το ίδιο, η Ιταλία είναι το ίδιο και βέβαια η Αμερική είναι στο ΝΑΤΟ. Το άλλο που έχει σημασία για τα δεδομένα είναι ότι όταν έγιναν οι έρευνες, οι περιβαλλοντικές και ακόμα και οι αρχαιολογικές στην Κύπρο, τα καράβια υποστήριξης τα πολεμικά ήρθαν από τη Σούδα, τα τρία, τα αμερικάνικα. Και το έλεγα αυτό και σε σταθμό της Κρήτης, γιατί μου έλεγαν μήπως υπάρχει κάποιος κίνδυνος και τι θα κάνουμε με την Τουρκία. Λέω, ξέρετε, εδώ δεν έκαναν απολύτως τίποτα, ενώ βρισκόμαστε στην Κύπρο στο θαλάσσιο οικόπεδο 10. Αλλά φανταστείτε να είμαστε στην Κρήτη, που είναι κάτω από την Κρήτη, με την αμερικανική βάση δίπλα. Να έχεις Exxon Mobil, έτσι, να είσαι νοτιοδυτικά της Κρήτης και να έχεις βάση εκεί πέρα, έτσι, των Αμερικανών. Ναι, είναι. Όχι μόνο νοτιοδυτικά και δυτικά. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε πού είναι η Σούδα, γιατί μιλάμε για περιοχή Χανίων, καταλαβαίνετε ότι είναι δίπλα. Άρα ποιος να έρθει να κάνει τι. Ο στόχος της Τουρκίας ποιος είναι, κύριε Λιγερέ? Θέλει να αποθαρρύνει αυτές τις προοπτικές που συζητάμε τώρα με αυτή τη συμπεριφορά που επιδεικνύει? Ο στόχος, Κυριακή μου, είναι πολύ απλός. Από το 1977 η Τουρκία είναι εναντίον της ΑΟΣ. Δηλαδή τότε συζητούσαμε ήδη μέχρι να καταφέρουμε να περάσουμε στο στάδιο του δικαίου της θάλασσας του 1982. Από τη στιγμή που κατάλαβε ότι θα εμφανιστεί η έννοια της ΑΟΣ, η οποία προωθεί ουσιαστικά τα νησιά, κατάλαβε ότι θα έχει πρόβλημα και με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Άρα ήταν πάντοτε εναντίον και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο η Ελλάδα του υπέγραψε βέβαια το 1982 μαζί με την Κύπρο και στη συνέχεια η Κύπρος το
κύρωσε το 1987 και εμείς στην Ελλάδα το 1995. Από τότε η Τουρκία έχει συνεχόμενες ήττες, γιατί θεωρούσε ότι θα καταφέρει να επιβάλλει σε όλους να μην υπάρχει πλαίσιο ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Όταν δημιουργείται λοιπόν η πρώτη οριοθέση το 2003 μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου, και υπενθυμίζω ότι η Αίγυπτος θεωρούσε η Τουρκία ότι θα είναι σύμμαχός της, αλλά η Αίγυπτος συνέχισε κανονικά τη δουλειά της και πέρασε σε αυτή την πρωτιά. Και όταν μετά είχαμε τη θέσπιση το 2004, την οριοθέτηση με το Λίβανο το 2007, την οριοθέτηση με το Ισραήλ το 2010, όλα αυτά είναι ήττες σε την Τουρκία, γιατί όλες αυτές οι χώρες συμμαχούν μεταξύ τους, και ξαναλέω, όχι επειδή υπάρχει σχέση αγάπης, αλλά επειδή υπάρχουν κοινά συμφέροντα τα οποία είναι πιο σημαντικά και πιο σταθερά. Και επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι το γεγονός ότι έρχονται πετρελαϊκές εταιρείες σε μια περιοχή, πρέπει να θυμάμαστε ότι θα μείνουν 25 με 30 χρόνια στην περιοχή για ένα κλασικό κοίτασμα. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει υπερσταθερότητα της περιοχής, και κατά συνέπεια δεν μπορεί να παίξει κάποιος άλλος. Άρα μπορεί η Τουρκία τώρα να θέλει να κάνει κινήσεις, αλλά για να είμαστε και λίγο ορθολογιστές, για να μην πω πολύ, γιατί η Τουρκία δεν έκανε αυτές τις κινήσεις πριν την υπογραφή των συμβολέων? Γιατί περίμενε να έχουμε συμβόλαια με την Eni, την Kogaz, την Total, την Exxon Mobil, τους Καταρί, και μετά να πει ότι... Καλά, εγώ τώρα θα σας θυμίσω, συγγνώμη που το κάνω, και περιμένει η Ελένη, μας λένε ότι η Ελένη Χατζηγεωργίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας, γραμμής, την καλημερίζω. Αλλά αλίμονο αν δεν έβγαινε η Ελένη να συζητήσει μαζί σας. Μόνο να θυμίσω το εξής, κύριε Λιγέρα, γιατί πάλι το συζητούσαμε μαζί. Εγώ θυμίζω ότι κάποια στιγμή η Ιταλική Eni είχε θορυβηθεί από την προκλητικότητα της Τουρκίας. Θυμόσαστε αυτό, εκεί στην ΑΟΣ της Κύπρου? Νομίζω ότι σας το είχα εξηγήσει ότι η Ναύτεξ δεν είχε βγει σωστά από την πλευρά της Κύπρου, και για αυτό το λόγο είχαμε αυτό το πρόβλημα, και δεν ήταν λόγω της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία είχε βγάλει μια Ναύτεξ. Απλώς το θέμα είναι πώς αυτό ανακοινώθηκε. Το καλό είναι ότι αν θέλετε να επιμένετε πάνω σε αυτό, να κοιτάξετε ποιος θα προζημίωσει την έννοια της καθυστέρηση, αν είναι η Τουρκία ή η Κύπρος. Ελένη, μας ακούς? Σας ακούω, καλή σας μέρα. Καλημέρα, φίλε Λιγερέ. Χαίρομαι που σας ακούω και πάλι. Και εγώ. Ευχάριστες ειδήσεις για την Κύπρο. Ευχάριστες ειδήσεις από την Κύπρο. Τώρα θα δούμε αν αυτό είναι καλό ή κακό για μας. Τι θα δείξει για το μέλλον του νησιού μας. Είναι αυτή η μιζέρια σου, Παναγία μου. Εδώ είναι το Πολυτεχνείο. Φόβος. Φόβος φυλάει τα έρμα, λέει, το ξέρεις. Τι μέγεθος θα έπρεπε να έχει το κοίτασμα για να είστε χαρούμενοι? Το ξέρω το κοίτασμα, το έχω δει. Και από ό,τι βλέπω ότι θα γίνει εκμετάλλευση μέχρι το 2025, έτσι δεν είναι? Πρέπει να γίνει επιβεβαίωση και όλες αυτές τις ιστορίες. Στην πραγματικότητα να θυμάστε ότι όταν ανακαλύπτουμε το κοίτασμα μπορούμε να είμαστε σε φάση εμπορευσιμότητας σε 3 χρόνια. Άρα σου υπενθυμίζω απλώς, το κοίτασμα Ζόρο ανακαλύφθηκε το 2015 και είναι εμπορεύσιμο από το 2018. Και το κοίτασμα Ταμάρ ανακαλύφθηκε το 2009 και είναι εμπορεύσιμο από το 2013. Άρα δεν είναι ανάγκη να πάμε τόσο μακριά. Σημασία είναι... Νίκο, έχει 33 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Εμείς μιλάμε για 5 με 8 τρισεκατομμύρια το δικό μας. Ναι, βέβαια, ναι. Σου υπενθυμίζω ότι η Αφροδίτη είχε μόνο 4. Τι είπες? Η Αφροδίτη είχε μόνο 4. Μόλις 4. Ναι, και αυτό από ό,τι φαίνεται γύρω στο 5 το υπολογίζουν οι πιο πολλοί ότι θα βγει τελικά το γλάσιο. Αυτά είναι επειδή διαβάζει διάφορες εφημερίδες, όπως έλεγε και ο ακροατής. Ήταν καλό να θυμάστε το 5 με 8. Κανένα δεν βάζει 5 με 8 αν δεν υπάρχει δυνατότητα για το 8. Μάλιστα. Το 5 είναι πάντοτε το συντηρητικό και συνήθως το μέγιστο είναι αυτό που εκτιμούν. Λοιπόν, μου όρμηξες και με έκανε να ξεχάσω τι ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ πιστεύεις ότι θα γίνει ο αγωγός... Α, το απολαμβάνω πάντως στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Από Κύπρο να φτάνει η Ιταλία μέσω Ελλάδας? Ή θα καταλήξουμε στην υγροποίηση στην Αίγυπτο? Καλό ερώτημα. Το θέμα είναι πολύ απλό. Προς το παρόν αυτό που έχουμε κάνει είναι μια συμφωνία για το κοίτασμα Αφροδίτη. Το ξέρεις πολύ καλά, το ξέρετε όλοι σας. Άρα θα πουλάει η Κύπρος το φυσικό αέριο από το κοίτασμα Αφροδίτη στην Αίγυπτο, θα το πουλάει σε αέρια μορφή και η Αίγυπτος θα κάνει την υγροποίηση.
Απλώς τώρα θα ήταν καλό να σκεφτούμε το εξής. Πρώτον, ότι όταν μιλάς για το 2025 είναι η τελική ημερομηνία για τον αγωγό φυσικού αερίου των EastMed, άρα όντως θα μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Και το άλλο όμως που είναι σημαντικό είναι και το θέμα της υγροποίησης, γιατί ένας θερματικός σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου μπορεί να έχει έως 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό που λοιπόν που πρέπει να σκεφτούμε τώρα και είναι το θέμα των πολιτικών, και χάρηκα που το άκουσα από το στόμα του κυρίου Αλακοτρύπη, ότι τώρα θα το παλέψουμε το θέμα του τερματικού, άρα θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί το πιο σημαντικό είναι το εξής, να λειτουργούν τα δύο συμπληρωματικά. Ο αγωγός πηγαίνει μόνο εκεί που τον βάζουμε. Ενώ τα καράβια ανάλογα με την πελατεία μπορούν να μετακινηθούν. Και το άλλο καλό βέβαια που έχουμε ως ελληνισμός είναι ότι τα περισσότερα καράβια LNG στον κόσμο είναι ελληνικά. Ναι. Άρα μπορεί να έχουν σημαίες του Παναμά και της Μάλτας, αλλά ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Άρα θα ήταν καλό να ενεργοποιηθούν και αυτοί σε αυτό το τομέα. Πιστεύεις ότι η αλλαγή πλεύσης που έγινε από την πολιτική τότε του Χριστόφια, που δεν θέλουμε το αέριο και ιστορίες που είχε βγάλει, μέχρι σήμερα έχει να κάνει με την αλλαγή της κυβέρνησης ή με το ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να εμπλακεί η Τουρκία στη μεταφορά του αερίου σε αυτή? Και τα τρία. Το τρίτο κομμάτι είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες. Άρα έχει σχέση βέβαια με την αλλαγή της κυβέρνησης, έχει σχέση με την ενεργειακή πορεία που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει έμφαση στις ταυτόχρονες πηγές ενέργειας όσο αφορά το θέμα του φυσικού αερίου, αλλά βέβαια είναι και οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες ανακάλυψαν ότι υπάρχει καρσικός ασβεστόλιθος και τα συνέπεια τα κοιτάσματα είναι με μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου, ακόμα και αν ο όγκος τους δεν είναι τόσο μεγάλος. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Νίκο. Τι έχεις να πεις για τη δήλωση Κουτζιά που έγινε όσον αφορά την Ένωση? Εγώ το ερώτημα που θα σου θέσω είναι γιατί ασχολείς ακόμα με δηλώσεις ενός πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Πρώην Υπουργού Εξωτερικών ομέως, ο οποίος έγινε πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ναι, αλλά είναι λογικό εφόσον λέει πράγματα που είναι άκρως μη ελληνικά όσο αφορά το θέμα του Καστελορίζου ή ακόμα και της Κύπρου. Εγώ θα ήθελα απλώς να σου υπενθυμίσω ότι οι μερικοί Κύπροι πίστευαν ότι ο συγκεκριμένος κύριος είχε καλές θέσεις για τον Κυπριακό. Τώρα έχουν μαζευτεί αυτοί. Μεταξύ αυτό να μην σου κρύψω ότι ήμουν και εγώ, ότι πίστευα ότι δουλεύει καλά για τον Κυπριακό, θέτοντας θέμα ότι είναι θέμα κατοχής και εισβολής. Το που υπάρχει με σένα είναι η πλαστικότητα του εγκεφάλου σου και μπορείς να εξελιχθείς και να δεις τα νέα δεδομένα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που πίστευες. Εμένα και ο πρώτος που διαφωνεί μαζί του ήμουν εγώ. Διαφωνείς από την αρχή όσον αφορά με τη Μακεδονία, το θέμα που δημιουργήθηκε με τα Σκόπια. Να παρέμβω σε αυτή τη φιλική συζήτηση μεταξύ σας και να πω ότι ο κύριος Λιγερός. Ο κύριος Λιγερός έσπευσε να απαντήσει σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγο σε αυτό που υπόθηκε στο φόρουμ των Δελφών, σαφές πολιτική η οποία αξιολογείται εν πάση περιπτώσει, αναφερόμενος στο ιστορικό πριν από λίγα λεπτά, Ελένη, λίγο πριν επικοινωνήσεις μαζί μας. Ήταν απάντηση αυτό που έδωσε ο κύριος Λιγερός σε αυτά που ακούστηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κλείσω το τηλέφωνο για να αφήσω να κάνουν και κάποιοι άλλοι ακροατές ερωτήσεις στο φίλο Λιγερό μας. Πάντως, Ελένη, μείνε λίγο να πω το εξής. Επειδή όντως έτσι, και νομίζω το έκανε από αγάπη αυτό ο Νίκος ο Λιγερός, εκφράζοντας το φόβο, ανέβασε τον τόνο της φωνής. Επειδή μας έχει διδάξει ο Νίκος ο Λιγερός ότι δεν είναι κακό να φοβόμαστε, έτσι, τα φοβικά σύνδρομα θα πρέπει να φοβόμαστε. Ο φόβος εκρατάει σε εγρήγορση. Καλό είναι να φοβόμαστε, έτσι, γιατί έχουμε και αυτό το τζαμπουκά και αυτό το τσαγανό. Οπότε το να είμαστε σε ετοιμότητα και εγρήγορση, έχοντας και όλη αυτή πια τη μεγάλη συμμαχική συντροφιά, νομίζω ότι... Και εκεί ο σοφός λαός μας έχει μια παροιμία, μια ρίση. Ότι κάνει την... Και τα ρούχα σου τα έχει στα μισά. Ναι, εντάξει. Και κάλιο γαϊδουρόβερνε παρά γαϊδουρογύρευε που λέμε. Ωραία, λοιπόν. Όλα αυτά είναι σωστά, Ελένη μου. Απλώς ήθελα να σου πω το εξής. Αν το κοίτασμα Αφροδίτη, το κοίτασμα Καλυψό και τώρα το κοίτασμα Γλαύκος δεν ξεπερνούσαν το 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια, δεν θα είχαμε καν αυτή τη συζήτηση. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μόνο και μόνο επειδή αποτελούν παγκόσμιες πρωτιές που συζητάνε για αυτά τα θέματα, και θα ήταν καλό
και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να καταλάβουμε επιτέλους ότι όταν έχουμε τέτοια θεαματικά αποτελέσματα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και όχι να μιζεριάζουμε, γιατί μόνο με αυτή την αξιοποίηση θα δούμε την απελευθέρωση της Κύπρου, μόνο με αυτή την αξιοποίηση θα δούμε την αναβάθμιση την γεωπολιτική της Ελλάδος και της Κύπρου και κατά συνέπεια είναι καλό να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι να λειτουργήσει έτσι, μακάρι η πολιτική μας να σταθούν στο ύψος των καταστάσεων, των περιστάσεων, κύριε Λευκάνη. Η πολιτική μας, η πολιτική μας είναι αυτή που εκλέγουμε. Σύμφωνοι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Ωραία, από τη στιγμή που τους εκλέγουμε θα ήταν καλό να δούμε πράγματα. Εγώ χρησιμοποιώ πολύ συχνά το παράδειγμα του κυρίου Λακοτρύπη, ο οποίος τεχνικά ανήκει στο δίκο και λειτουργεί υπουργικά με το Δυσί. Είναι πράγματα που είναι εντελώς αδιανόητα για τα δεδομένα της Ελλάδος ακόμα και θεωρώ ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και θα έπρεπε αυτό να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Άρα νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουμε τέτοιους ανθρώπους που ακολουθούν το έργο του κυρίου Κασίνη στην Κύπρο ή το έργο του κυρίου Μανιάτη στην Ελλάδα, είναι καλό να τους αξιοποιούμε και να μην κοιτάζουμε μόνο τις πολιτικές τους ετικέτες, αλλά να κοιτάξουμε και την αξία τους όσον αφορά τα δεδομένα της ΑΟΣ. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι για να φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο ακόμα έχει πολύ δρόμο να διανύσει και αυτό είναι εις βάρος του ελληνισμού και της Ελλάδας της ίδιας. Κατά την άποψή μου. Επειδή θυμάσαι και ότι ξέρω ότι είσαι μπεταντζού, άμα πρέπει να βάλεις μπετόν κάπου, πρέπει να έχεις έναν ειδικό και δεν ρωτάς σε ποιο κόμμα είναι. Δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα ρωτάμε σε ποιο κόμμα είναι, ποιος θα φτιάξει τη γέφυρα. Άρα έχουμε μερικές γέφυρες που δεν λειτουργούν ποτέ, έχουμε μερικούς αγωγούς που δεν δημιουργούνται ποτέ και είναι άλλοι που υπάρχουν γιατί έχουμε ανθρώπους που είναι ικανοί. Νομίζω ότι τώρα έχουμε μια ωριμότητα σε επίπεδο επιστημονικό και τεχνικό για να επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να προχωρήσουν τις δύο χώρες δυναμικά και όχι απλώς να μιζεριάζουν και να λένε τα ίδια και τα ίδια. Πάντως... νομίζω ότι πρέπει ο νέος κόσμος, άνθρωποι που είναι άφθαρτοι με αξίες και ιδεολογίες να βγουν μπροστά πλέον. Να αφήσουν την άκρη και να βγουν μπροστά. Ελένη, θα τον δούμε τον πολιτικό προβληματισμό όταν έρθει η ώρα του. Τώρα εδώ είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο, λοιπόν. Το οποίο νομίζω ότι θα προσδώσει και χαρακτηριστικά των πολιτικών ηγετών των επόμενων ετών. Δεν ξέρω πώς το βλέπει και πώς το εκτιμάει και ο ίδιος ο κύριος Λιγερός, αλλά θα σύρει ούτως ή άλλως προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει πισωγύρισμα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως έχουμε ένα ιστορικό παράδειγμα. Ξέρετε, όταν συζητούσαμε για τα θέματα της ΑΟΣ και του φυσικού αερίου το 2004, δηλαδή πριν το σχέδιο ΑΝΑΝ και πριν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί θεωρούσαν ότι όχι ότι ήταν αδιανόητο, ότι ήταν απλώς ένα ψέμα και μια κομματική φούσκα για τις εκλογές. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι δύο επόμενοι πρόεδροι της Κύπρου, οι οποίοι τότε ήταν εναντίον οποιασδήποτε εξέλιξη στο θέμα του φυσικού αερίου, είναι αυτοί που διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται τα θέματα τώρα. Άρα αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί και ο κύριος Χριστόφιτας και ο κύριος Αναστασιάδης δεν είναι νέα παιδιά στην πολιτική παρέα, έχουν ένα ιστορικό και ξέρουμε ακριβώς τι έλεγαν πριν μερικά χρόνια μόνο. Άρα νομίζω, είναι αυτό που είπες και εκεί, είναι ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή φάσης σε θέματα ενεργειακά, εμπορικά, γεωοικονομικά και γεωπολιτικά, οι επόμενοι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα, γιατί αυτά είναι μονόδρομος και δεν μπορούν να πάνε πίσω. Άρα δεν είναι πια ότι έχουμε βάλει το νερό μέσα στο αυλάκι, αλλά έχουμε βάλει το φυσικό αέριο μέσα στον αγωγό. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Λάμπης ο Καϊτεζίδης επανέρχεται, ζητά να... Το λέω ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι δεν πήρε ολοκληρωμένη απάντηση όπως το έστειλε ξανά. Να απαντήστε και σε αυτούς που λένε ότι θα μας πάρουν τα πετρέλαια και το αέριο τζάμπα. Τι ισχύει στην ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά απαντήστε μου και για τα κενά που θα δημιουργηθούν μετά την εξόρυξη, εντός παρενθέσεως για το φόβο του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι βοηθάει ο άνθρωπος, ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα, επειδή είμαστε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, το κράτος που διαχειρίζεται έναν τέτοιο διαγωνισμό παίρνει πάνω από 55 έως 85% του καθαρού κέρδους και αυτό σημαίνει τι πρακτικά σημαίνει βέβαια ότι
το μεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει στο κράτος. Αν δεν το έχει, είναι πολύ απλό, μπορεί να σταματήσει τον διαγωνισμό και να πει εγώ δεν το δέχομαι. Δεύτερον, όσον αφορά τα κενά, δεν υπάρχει κενό, γιατί είναι πολλοί που πιστεύουν ότι έχουμε σαν θύλακες φυσικό αερίο ή πετρελαίου, από τους οποίους ρουφάμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και γι' αυτό δημιουργείται ένα κενό. Στην πραγματικότητα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο βρίσκονται εντός των πετρωμάτων και για να υποτίθεται ρουφήξουμε αυτό το φυσικό αέριο ή αυτό το πετρέλαιο, στην πραγματικότητα τι κάνουμε, βάζουμε θαλάσσιο νερό σε υψηλή πίεση έτσι ώστε να φύγει αυτή η ποσότητα που θέλουμε. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένα κενό, αντιθέτως γεμίζεται από το θαλάσσιο νερό που ούτως ή άλλως είναι στην περιοχή. Άρα είναι απλώς μια άποψη η οποία διατηρείται σαν urban myth, αλλά νομίζω απλώς ότι δεν ξέρουν ότι δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα και γι' αυτό μιλάμε τόσο συχνά για το πορόδες, διότι είναι μέσα στα πετρώματα που κοιτάζουμε το ποσοστό που έχουν για φυσικό αέριο. Εγώ δείχνω συνήθως το παράδειγμα του στρώματος που είναι πιο γνωστό, το οποίο ουσιαστικά έχει 90% αέρα και γι' αυτό είναι τόσο απαλά τα στρώματα. Μιλάω για τα στρώματα για τους κανονικούς ανθρώπους, όχι για το στρατό, για να μην ακούσω τίποτα δίπλα σου. Μιλάω λοιπόν για στρώματα τα οποία το 90% είναι άδειο και επειδή μπαίνει μετά αέρας έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι μαλακό. Φανταστείτε λοιπόν το ανάλογο με πετρώματα, άρα εκεί που έχετε το στρώμα σας φανταστείτε ότι είναι οι πέτρες και το ποσοστό μπορεί να ανεβεί ακόμα και ως 70% με φυσικό αέριο όταν μιλάμε για καυστικό ασβεστόλιθο, ενώ είναι πολύ πιο χαμηλό όταν μιλάμε για ψαμίτες. Και αυτό εξηγεί τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του κοιτάσματος Αφροδίτη και των κοιτασμάτων Καλυψό και Γλαύκος, γιατί δεν είναι στην ίδια κατηγορία. Μάλιστα. Νομίζω αναλυτικά απάντησε ο κύριος Λιγερός και στα δύο αυτά θέματα. Πάντως είναι εντυπωσιακό εγώ να ρωτήσω κάτι έτσι αφελέστατα να θάσω ένα ερώτημα. Ωραία, και δεν μας αρέσει η συμφωνία, τη σταματάμε. Και τι κάνουμε, επαναδιαπραγματευόμαστε και κλείνουμε νέα συμφωνία? Βεβαίως. Έχουμε ούτε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Ένα παράδειγμα, γιατί ξέρετε το πιο της υπόθεσης είναι ότι οποιοδήποτε κάνει μια ερώτηση σε αυτόν τον τομέα η απάντηση έχει ήδη δοθεί. Άρα θα δώσω το παράδειγμα με το θαλάσσιο οικόπεδο 9. Είχαμε μια αίτηση από την Novatek, την Gazprom Bank και την Total στο θαλάσσιο οικόπεδο 9 της Κυπριακής ΑΟΣ. Ναι. Δεν μας έδιναν ένα μεγάλο ποσό για τον πόνους αυτής. Κατά συνέπεια η ομάδα διαπραγμάτευσης της Κύπρου ακύρωσε τη διαδικασία και κάναμε τελικά τη συμφωνία με την Enico Gas, η οποία πήρε το θαλάσσιο οικόπεδο 2, 3 και 9 δίνοντας για μπόνους υπογραφής 150 εκατομμύρια ευρώ. Μπορείς να πετύχεις το λοιπόν ανάλογο που έγινε για την να καλύτερη δυνατή. Παρόλο που βγάλαμε την Total από το θαλάσσιο οικόπεδο 9, αμέσως μετά η Total ζήτησε το θαλάσσιο οικόπεδο 10 και στη συνέχεια και το 11. Και αυτό σημαίνει τι πρακτικά, ότι ακόμα και όταν ακυρώνουμε μια διαδικασία με μια πετρελαϊκή εταιρεία, όταν δεν μας δίνει αυτό που θέλουμε, ούτε καν μας κρατάει κακία εφόσον πηγαίνει στο επόμενο θαλάσσιο οικόπεδο, όπου εκεί πέρα θα παίξει διαφορετικά. Και σας δίνω και ένα παράδειγμα και με την Eni, γιατί η Eni για το θαλάσσιο οικόπεδο 5 δεν μας έδινε πολλά, μας έδινε μόνο 5 εκατομμύρια ευρώ γιατί δεν έχουν τόσα σεισμικά στην περιοχή, έλεγε, για τον πόνους υπογραφής, και η Κυπριακή ομάδα διαπραγμάτευσης δεν το δέχτηκε και γι' αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο 5 δεν έχει ακόμα εταιρεία πάνω του. Άρα έχουμε ήδη απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί είναι ιστορικά και έχουν ήδη δημιουργηθεί. Άρα ξέρουμε και ποια είναι η πεπατημένη. Περιμένει πολύ ωραίο στρατηγός εδώ ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης για να θέσει ένα ερώτημα στον κύριο Λιγερό, τον οποίο τον ακούει με μεγάλη προσοχή. Στρατηγέ μου, είστε δίπλα μου, σας τον ακούσατε. Το κάνω γιατί το απάντησε και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που διαπιστώνω ότι η ηχητική συνέντευξη είναι καλύτερη από την με παρουσία, διότι εκεί με κάποια κίνηση, με κάποια ερώτηση που είναι από τον διπλανό, αφαιρείς. Ενώ εδώ τα έχω αποστηρίξει όλα όσα μας είπε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ και για την υπομονή του. Όχι, δεν είναι υπομονή. Όταν ακούς τον Επαΐοντα σε ένα θέμα που σου απαντάει σε όλα, επόμενο είναι να μένεις έκθαμβος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά όλα τα ωραία που μας είπες. Νομίζω λύθηκαν και κάποιες απορίες από την κοινωνία. Πολλές απορίες, ναι. Τις οποίες τις διατύπωσε και πριν από λίγο, την προηγούμενη ώρα, ο στρατηγός σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο, ναι. Μου απάντησε όλα. Αλλά νομίζω ότι απαντήθηκαν τώρα από αυτή την ανάλυση και την επεξήγηση των νέων δεδομένων από τον κύριο Λιγερό, όλα όσα μας προβλημάτισαν στην πρώτη ώρα στρατηγία. Να τον καλέσουμε εδώ στην Ξάνθη να μας τα πει. Αυτό εσείς, οι σύλλογοι. Εδώ ο γείτονας είναι, ξέρετε. Διδάσκει στο ΤΕΙ που θα γίνει και πανεπιστήμιο, νομίζω τώρα. Καλά, δεν τα. Καλές πληροφορίες δεν έχω, κύριε Λιγερέ. Εδώ, δίπλα στην Καβάλα. Οι πληροφορίες σας είναι σωστές, αλλά για μικρή διάρκεια. Α. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί θυμάστε ότι υπάρχει και μια απάντηση από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία όταν άκουσε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, είπε ότι μάλλον δεν θα το υπογράψει καν. Άρα είναι καλό να το κοιτάξουμε αυτό πιο σταθερά. Θα χαρώ να γίνει, αλλά όχι σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Θα το δούμε. Σημασία είναι ότι οι φοιτητές μας συνεχίζουν να μαθαίνουν πράγματα που έχουν σχέση με τους συντρογονάνθρακες. Έτσι, πάνω σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε είναι τα μαθήματα που γίνονται και από τον Νίκο τον Λιγερό. Εντελώς. Μα να ξέρετε ότι τσακωνόμαστε κανονικά μέσα στο μάθημα. Γιατί είναι μερικοί που δεν ξέρουν ποια είναι τα νέα δεδομένα, άλλοι τα ξέρουν, λένε στον άλλον. Μα δεν θυμάστε ότι έγινε αυτό το συμβόλαιο κτλ. Άρα είναι πάρα πολύ ζωντανό και επειδή μιλάμε και για πράγματα τα οποία ζούμε στην πραγματικότητα, μπορώ να σας πω ότι κάθε χρόνο το μάθημα αλλάζει γιατί πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Έτσι. Και την ανεβάσαμε την κουβέντα εδώ επάνω στην περιοχή μας, γιατί εμείς δεν είμαστε αμέτωχοι, βέβαια σε άλλα ποσοστά και με άλλες προοπτικές, σε όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται, δηλαδή την ενεργειακή πια, έτσι, γεωστρατηγική και γεωοικονομία, η οποία αλλάζει ισορροπίες, έτσι, και στρατηγικές μέχρι πρότινος συμμαχίες τριφύλιο. Κύριε Λιγερέ. Μα μην νομίζετε ότι είστε αμέτωχοι. Με την έννοια όχι, ότι. Όχι, δεν είμαστε αμέτωχοι. Το κοίτασμα πρίνος, πού είναι, στα μέρη σας. Ναι. Άρα για να είμαστε ξεκάθαροι, μιλάμε για πράγματα τα οποία τα συζητούσαν το 1978 για τον πρίνο. Είναι ένα κοίτασμα που έδωσε μεγάλες δυνατότητες. Να ξέρετε ότι τώρα η Energy Oil θα κάνει και άλλες γεωτρήσεις στην περιοχή. Άρα συνεχίζεται αυτή η περιπέτεια και το χαιρόμαστε. Απλώς βέβαια μιλάμε για ποσότητες που είναι εντελώς διαφορετικές με τα τωρινά δεδομένα. Αλλά αυτό είναι λογικό γιατί ήταν οι γνώσεις μας που είχαμε στη δεκαετία του 80. Υπενθυμίζω ότι δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε ένα κοίτασμα που ήταν σε μεγαλύτερο βάθος από 200 μέτρα. Εδώ τώρα μιλάμε για 2.000 με 2.500 μέτρα θάλασσας και μετά με 4.000-5.000 κάτω από τον πυθμένα και μπορούμε να φτάσουμε και 7.000 κλασικά. Άρα για να είμαστε σοβαροί, μπορούμε να πούμε ότι η Θράκη έδωσε το παράδειγμα από καιρό ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Mm-hmm. Απλώς τώρα δεν μιλάμε για απλώς κοιτάσματα ή όπως κοιτάσματα που είχαμε και γνωστά από την αρχαιότητα, αλλά μιλάμε για στρατηγικά κοιτάσματα τα οποία τα μετράμε σε εκατονταετίες ενεργειακής κατανάλωσης. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα στην παγκόσμια σκακέρα. Πώς εμείς σαν οικονομία εδώ, εμείς που χρεοκοπήσαμε, είμαστε ποσοστό στην οικονομία της Ευρωζώνης. Έτσι γινόμαστε τώρα ποσοστό και μάλιστα όχι στο ποσοστό που έχει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη σε επίπεδο οικονομίας, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα ένα ποσοστό νομίζω αξιολογότατο, κύριε Λιγερέ, αν υπολογίσουμε Κύπρο-Ελλάδα μαζί. Κάτι άλλο που θα σας διευκολύνει, αν χρειάζεται γέφυρα, είναι το εξής. Ο διαγωνισμός άνοιξε στις 3 Δεκεμβρίου του 2017, δηλαδή λίγο πριν τον Ιανουάριο του 2018, όπου μπήκαμε στο πλαίσιο του Σκοπιανού. Εγώ δεν είδα καμία επιτάχυνση του θέματος της ΑΟΣ, αντιθέτως είδα μια επιλογή επιτάχυνσης του προβλήματος του Σκοπιανού και αντί να έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που κάνουμε ήδη γεωτρήσεις, συζητάμε το Μάρτιο του 2019
πότε θα περάσει από τη Βουλή. Όχι, όχι, όχι. Θα βάλω ένα στοιχείο ακόμη στον προβληματισμό σας. Δεν το ακούσατε ότι θα ξεκινήσουμε ΑΟΣ, αλλά από την πλευρά δεν ανακοινώθηκε, θα μου πείτε ακόμη. Από το λόγο μέχρι να περάσουμε στην πράξη χρειαζόμαστε χιλιόμετρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ανακοινώθηκε αυτό. Νομίζω θα έχει υποπέσει στην αντίληψή σας. Από την πλευρά του Ιουνίου. Ότι θα ξεκινήσουμε χάραξη ΑΟΣ. Τμηματικά. Όχι, 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 όχι. Δεν έχει υποπέσει. Μιλάτε και για μάλιστα... την Αιγελή, την Αζώνη και όχι για την ΑΟΣ. Ναι, σωστά. Ναι. Ωραία. Άρα, όντως, αυτό ήταν ένα άλλο θέμα. Καταλαβαίνω τώρα και τη σπόντα που ρίξατε στον πρώην. Και εδώ μιλάμε πάλι για ένα θέμα σχετοσύνης, γιατί φαίνεται ότι μερικοί δεν ξέρουν πολύ απλά ότι η γερίτιδα ζώνη υπάρχει σε όλη την κυριαρχία ή καθόλου. Με την έννοια ότι όταν κάνουμε μια έκταση από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό πρέπει να γίνει παντού. Και μάλιστα μας το υπενθύμησαν και οι Τούρκοι, γιατί είπαν ότι άμα περάσετε ακόμα και στους παξούς στα 12 ναυτικά μίλια, πάλι θα είναι ένα θέμα που θα αφορά το Κάσους Μπέλι. Γιατί αυτό στους παξούς. Όχι, εννοώ με αυτό το παράδειγμα ότι εννοούσαν ακόμα και αν είναι στο Ιόνιο, η Τουρκία θα απαντήσει με το ίδιο Κάσους Μπέλι. Δεν την απασχολεί για σε ποια περιοχή θα γίνει. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι απέδειξε ότι η προσέγγιση ήταν εντελώς λανθασμένη. Ούτως ή άλλως δεν ήταν σωστή σε επιστημονικό επίπεδο. Πριν από δύο μέρες στους Δελφούς πάλι το ίδιο υπόθηκε. Για το θέμα της Αγιαλίτιδας ζώνης έγινε αναφορά στο Καστελόριζο. Άρα προφανώς στην πολιτική σκέψη συνδεδεμένα είναι αυτά. Σε κάποια μυαλά, κυβερνητικά ίσως, δεν ξέρω. Δεν μπορούν να είναι συνδεδεμένα εκτός αν είναι αγιογράφητοι, γιατί πολύ απλά το Καστελόριζο δεν βρίσκεται στα 12 ναυτικά μίλια. Την ακούσατε τη δήλωση. Από την Τουρκία. Άρα είναι αστείο σαν πλαίσιο. Είναι σαν να μιλάμε και για τα Ήμια που είναι στα 3,2. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Πρώτα απ' όλα, οριοθέτηση η υφαλοκρηπίδας έχουμε ήδη στο Ιόνιο από το 1977 με την Ιταλία, και αυτό σημαίνει ότι πρακτικά για θέματα υδρογονανθράκων μπορούμε ήδη να λειτουργήσουμε χωρίς να ζητάμε τίποτα ιδιαίτερο. Το θέμα είναι ότι η ΑΟΣ προσφέρει δυνατότητα και αλληλείας, προσφέρει δυνατότητα χρήσης της θαλάσσιας κολόνας και της επιφάνειας, ενώ η υφαλοκρηπίδα είναι μόνο κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Γι' αυτό λέω ότι στο Ιόνιο πρώτα απ' όλα έγινε ήδη μια συμφωνία με το θαλάσσιο οικόπεδο 2, με την Total, Edison και Ελληνικά Πετρέλαια που βρίσκεται δυτικά της Κέρκυρας, αλλά τώρα μιλάμε για άλλες εκτάσεις, γιατί τα νέα θαλάσσια οικόπεδα πάνω κάτω έχουν το τριπλάσιο μέγεθος από τα προηγούμενα θαλάσσια οικόπεδα του προηγούμενου διαγωνισμού. Και ξαναλέω ότι τα δύο θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκονται νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης έχουν το μέγεθος της Πελοποννήσου. Είναι 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα το καθένα. Να κάνω τώρα μια ερώτηση. Ναι. Βεβαίως. Δεν είχαμε υπογράψει και μια συμφωνία με την Αλβανία, την οποία οι Αλβανοί στην οποία την ανακάλεσαν. Γι' αυτό έχω μπερδευτεί τώρα το λίγο. Προφανώς. Το 2009 δεν είχαμε υπογράψει. Ναι, όντως υπογράψαμε μια συμφωνία πολυπακέτο. Ναι. Που αφορούσε το 2009 το θέμα της ΑΟΣ, της υφαλοκρηπίδας, των συνόρων και όλα μαζί του. Ήταν, πακέτο ήταν. Και μετά η Αλβανία αργότερα την ανακάλεσαν. Ναι, ακυρώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο της Αλβανίας ως παράτυπη και όχι επί της ουσίας, και γι' αυτό τώρα συζητάμε την Αλβανία αποκλειστικά για το θέμα της ΑΟΣ, ξεχωριστά από όλα τα άλλα. Ένα-ένα λοιπόν, όχι πακέτο. Στο πλαίσιο της Ιταλίας, γιατί το θαλάσσιο οικόπεδο 2 δεν έχει κοινό σημείο με την ΑΟΣ της Αλβανίας, έχει μόνο με την Ιταλία. Και τα θαλάσσια οικόπεδα που περιμένουμε, δηλαδή το άλλο στο Ιόνιο, είναι πιο κάτω, άρα πάλι δεν αφορά την Αλβανία, και τα άλλα δύο που είναι νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κύπρου αφορούν ουσιαστικά την ΑΟΣ της Λιβύης. Εγώ θέλω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο από το ξεκίνημα της κουβέντας μας το έχω στο μυαλό μου και εδώ και πολλές μέρες, κύριε Λιγερέ, και έτσι θα κλείσουμε για τώρα. Νομίζω όμως ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Να κάνω οπότε... μια... Ναι,
Βεβαίως, στρατηγία μου, γι' αυτό είστε εδώ. Όποτε το πρόγραμμά σας το επιτρέψει, θα πάρω το τηλέφωνο που έχει η Κυριακή να δούμε ποια ημερομηνία είναι πρόσφορη, να κάνουμε μία. Α, σας άρεσε η κουβέντα σήμερα. Άρα καλά κάνατε και παραμείνατε. Πέρα, ναι. Λοιπόν, να λύσω εγώ όμως μία απορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Θα το χαρώ, θα το χαρώ. Εγώ χαίρομαι που γίνεται και στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αυτή η συμφωνία. Όλα ζωντανά. Ελέγχει του στρατηγού, όλα καλά. Και ποια είναι, και το θέτω έτσι με αυτή την αφέλεια που συνήθως θέτω τον προβληματισμό μου ενώπιον σας, κύριε Λιγερέ. Περίπτωση, με αυτό το σκηνικό που περιγράψατε όλη αυτή την ώρα που συζητάμε, να μπει με κάποιο τρόπο στο ενεργειακό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, υπάρχει, και αν υπάρχει, πώς, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Με κανένα τρόπο. Εντάξει, λοιπόν. Απάντησε και στον κύριο Κοτζιά τώρα. Γι' αυτό τα βάζω τα ερωτήματα, για να απαντηθούν, να μπερδέψουμε τις, να ξεμπερδέψουμε τις συγχύσεις των ημερών. Του Βολτέρου κάνει ερωτήσεις επικίνδυνες με αφελές ύφος, αλλά είναι πάντοτε στοχευμένες. Άρα είναι σωστό, υπάρχει όμως μια περίπτωση, είναι να τα παραδώσουμε εμείς. Εντάξει, άμα ξαφνικά εμείς πούμε ότι ξέρετε, δεν μας πειράζει το Καστελόριζο να είναι τουρκικό, δεν μας πειράζει το Αιγαίο να είναι Κεμβρινό και δεν μας πειράζει αν η Κύπρος είναι ολοκληρωτικά κατεχόμενη, και βέβαια θα έχουμε μια λύση. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι ακόμα και για μας, ακόμα και για τους Ραγιάδες, ακόμα και για αυτούς που έχουν ριζοσπαστικές τάσεις, έχουν ένα πρόβλημα, γιατί είναι με εμάς, δηλαδή με την Ελλάδα και με την Κύπρο ως χώρες, κράτη που έχουν ένα καθεστώς δημοκρατικό, που έχουν υπογράψει αυτές οι εταιρείες και όχι με κανέναν άλλον. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστούμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα τα πούμε σύντομα και από κοντά, έχω αυτήν την αίσθηση. Ωραία, θα το χαρώ και στην Ξάνθη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και για την ανάλυση. Και εγώ και για όλη την ομάδα που ήταν γύρω σας. Και βέβαια χαιρετίσματα στον Τηλέμο, γιατί δεν είναι επειδή δεν τον ακούω που δεν ξέρω ότι κάπου εκεί πρέπει να είναι. Παρακολουθεί έξω από το στούντιο, αλλά νομίζω ότι όταν πρωταγωνιστούν εδώ οι άνθρωποι της πόλης μας, το κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρον, κύριε Λιγέρε. Ναι, και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που έκαναν τις ερωτήσεις που ήταν εύστοχες από το ραδιόφωνο, γιατί και αυτοί έχουν τη σημασία τους. Άρα θα χαρώ να τους δούμε όλους από κοντά και να το οργανώσουμε και στη Ξάνθη. Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.